Μάλιστα. Δεν θα δοθεί τώρα. Δεν θα υπάρξει παράταση και της εκκρεμότητας. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Το Μάιο λήγει ένα ομόλογο. Πάντα πριν λήξει ένα ομόλογο που πρέπει να πληρωθεί από την Ελλάδα, η δόση δίνεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί πάει αλλού. Η δόση λοιπόν θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα χρήματα θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και από τη μεριά της Ελλάδας τα χρήματα θα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι αυτά τα ομόλογα λήγουν. Στο μέσο διάστημα θα υπάρχει αυτή η διελκυνστίδα της δίθεν διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, το λέτε. Το λέω διότι το πραγματικό ζήτημα είναι η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Το να καταργηθεί. Δεν θα δεχτεί τίποτα μέχρι το Μάιο, γιατί έχουμε ευρωεκλογές. Υπάρχει μια συμφωνία. Βεβαίως. Υπάρχει μια. Ανοιχτά θέματα αυτά. Ναι, ναι. Έχουν ανοίξει, είναι ανοιχτά θέματα. Είναι το θέμα των μαζικών απολύσεων, το οποίο η κυβέρνηση ήδη προετοιμάζει ότι θα γίνεται μέσω αυτού του συμβουλίου. Μέσα αυτού του συμβουλίου. Η κυβέρνηση έχει πει όχι σε αυτά. Ναι. Καθαρά όχι. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους εταίρους της που ανήκουν στις ίδιες πολιτικές οικογένειες, που έχουν μεγάλο πρόβλημα για το τι θα γίνει στις ευρωεκλογές. Ναι. Διότι αν καταγραφεί μια τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα στη Λαϊκή Βούληση και στο σχετισμό όπως είναι στη Βουλή, η κυβέρνηση θα έχει πρόβλημα να παραμείνει. Αυτό δεν το θέλει ούτε το ευρωπαϊκό κατεστημένο, ούτε η κυρία Μέρκελ, πολύ περισσότερο ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, παίζεται ένα παιχνίδι επικοινωνιακό μιας κυβέρνησης που αντιστέκεται. Γιατί αντιστέκεται, δίθεν, διότι δηλαδή μέχρι το Μάιο δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη μας, είναι δίθεν όλο αυτό που ζούμε. Βεβαίως, διότι η συζήτηση είναι για δευτερεύοντα τεχνικά θέματα. Βρίσκονται και από την ίδια πλευρά του τραπεζιού και οι δύο. Θέλουν την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Το θεωρούν καλό για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτό το μέτρο, όπως και πολλά άλλα που έχουν καταστρέψει τη ζωή της πλειοψηφίας, διότι αυτά τα μέτρα ευνοούν την αλλαγή της Ευρώπης σε συντηρητική κατεύθυνση. Ευνοούν κάποιες μικρές μειοψηφίες, μια ολιγαρχία σε όλες τις χώρες, είναι μια κοινή πολιτική. Μέχρι λοιπόν το Μάιο που θα πληρωθεί το ομόλογο, θα συνεχίζεται αυτό το κρυφτούλι, αυτό το γαϊτανάκι. Ο κύριος Σαμαράς ήδη είπε. Εσείς θα προτείνατε ο μέρος στην κυβέρνηση. Είπε ο κύριος Σαμαράς ότι εμάς δεν μας επηρεάζει η συζήτηση με την Τρόικα για την πολιτική που ακολουθούμε. Συμφωνούμε. Βεβαίως. Η πολιτική που ακολουθούν είναι ίδια με τη Τρόικα και είναι δική τους πολιτική. Είναι όλα τα φέρνοντας μια πλευρά, κύριε Μιλιακά. Είναι το μνημόνιο. Είναι ότι για να μπορείς να κάνεις απεργία θα πρέπει να έχεις πρωτοφανές αυτό. Πλειοψηφία στα μέλη του σωματείου. Μα συνολικά δεν ισχύει αυτό το πράγμα που λέτε. Λοιπόν, θα δείτε το τι θα ισχύει. Τρόικα. Θα δείτε τι θα ισχύσει. Ναι, μπαίνουν αλλά το όλα στο τραπέζι. Ως αν είναι πραγματικότητα. Δεν είναι πραγματικότητα. Μπαίνουν όλα στο τραπέζι για να επικυρωθούν όταν έρθει η ώρα τους, που είναι μετά ο Μάιος. Εκλογές, βεβαίως. Ναι. Μετά τις εκλογές. Και επομένως οποιαδήποτε ρύθμιση του χρέους και αν γίνει, θα γίνει υπό τον όρο της συνέχισης της λιτότητας. Δεν έχει σημασία αν θα το ονομάζουν μνημόνιο ή αν θα το ονομάζουν εργαλειοθήκη, όπως λένε τα ίδια μέτρα που προτείνει ο ΩΣΑ, τα μέτρα απορρίθμισης και καταβαράθμισης της εργασίας, ή θα βρουν μια άλλη λέξη. Ξέρετε, αλλά η ουσία θα είναι η ίδια. Μου επιτρέπετε, ανεξάρτητα από τα μνημόνια ή όχι, αυτό που έχει αποφασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι μια απάντηση που πρέπει να δώσουν όλα τα πολιτικά κόμματα και εσείς που έχετε μια άλλη αντίληψη, υποτίθεται. Σε καθεστώς ελέγχου επιτήρηση και μέτρων θα είμαστε φόρος ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κουκουέ σου λέει: εγώ δεν θέλω να είμαι παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμένη πλάκα, να μην με ελέγχει κανένα, θα κάνω ό,τι θέλω. Εσείς λέτε ότι μέσα στην Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, ανεξάρτητα των διαπραγματεύσεων, του μνημονίου ή οποιοδήποτε άλλο, η ιστορία, προϋπολογισμός, λειτουργία της οικονομίας, αποτελέσματα κτλ. Είναι μια ιστορία που θα έχουμε την επιτήρηση όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπερσυντηρητικές ελίτ της Ευρώπης, οι σοσιαλιστές και οι συντηρητικοί που ασκούν αυτές τις πολιτικές, έχουν πλήρως υιοθετήσει το δόγμα, το παλιό της Θάτσερ, που έλεγε δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Γι' αυτό μπαίνουν αυτές οι αφηγήσεις στο τραπέζι. Εμείς λέμε ότι ο συσχετισμός μπορεί να αλλάξει. Ότι σε όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, γίνεται μια μεγάλη σύγκρουση. Θεωρητικά λέμε. Ότι δεν είναι να θεωρητικά, γίνεται. Μπορούμε να το παρατηρήσουμε παντού. Βλέπουμε τα συνδικάτα στη Γερμανία. Δεν γίνεται με απόφαση αυτό τη Κεντρική Επιτροπή, για παράδειγμα. Όχι, γίνεται με αγώνες στον δρόμο. Με του 16 ευρωβουλευτές που έχει η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Και θα αλλάξουν. Θα γίνει αυτό. Έχουμε ευρωεκλογές.
Μετά τις ευρωεκλογές θα δούμε πόσους έχει η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η αλλαγή η κυβερνητική στην Ελλάδα, την οποία εμείς την βλέπουμε σύντομα, δηλαδή εντός του 2014. Μέσα το 2014. Μέσα το 2014, ναι. Και θα δούμε λοιπόν τι επιπτώσεις θα έχει και ο αγώνας των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Ελάτε να συζητήσουμε. Ελάτε και εσείς. Εσείς θεωρείστε, κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω και τη δική σας άποψη.